Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση γιατί πρέπει να φτιασιδωθώ λιγάκι να ξεκινήσω τις παρουσιάσεις των παπουτσιών. Έχω κάνει μετά από πάρα πολύ καιρό ψαλίδι το μαλλί μου και είναι πασιφανές ότι έχω ξεχάσει πώς γίνεται. Δεν είναι τώρα αυτό ωραίο. Πρέπει να κάτσει και λίγο καλύτερα. Αυτή εδώ η πατικωμένη φράντζα. Υποτίθεται ότι αυτό βοηθάει. Μου το κάνω έτσι. Καλύτερο. Η κατάσταση είναι αυτή εδώ. Αυτά εδώ είναι όλα τα καινούργια παπούτσια που θα σας τα δείξω σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες. Λογικά τώρα είναι Τετάρτη, εχθές ξεκινήσαμε, κάτι σας πρωτοέδειξα. Προτείνεται με ένα καλό τρυπόδι χεριού για το κινητό που έχει βολέψει και μπορώ να κάνω διάφορα βίντεο με αυτό, αλλά δεν βολεύει το τρυπόδι καθόλου, το κρατάω έτσι. Να το ξαναπώ, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Το τελευταίο βίντεο που έκανα δεν ήταν για να σας αποχαιρετήσω για να πάω διακοπές ή κάτι τέτοιο. Τρεις μέρες πήγαμε διακοπές φέτος στην όμορφη Σαλονίδα. Αλλά ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα με όλες αυτές τις φωτιές και είχα την ανάγκη να επικοινωνήσω μερικά πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα σκέφτομαι, ελπίζοντας ότι δεν θα μας βρει άλλη καταστροφή. Και έκτοτε πραγματικά συνέβησαν όλα. Παλεύω πάρα πολύ μέσα μου με το να κρατάω την αισιοδοξία μου, αλλά ταυτόχρονα να ξέρω τι γίνεται εκεί έξω, να μην εθελοτυφλώ. Να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο ευτυχώς είναι όλα καλά στη δική μου τη ζωή και νιώθω ευγνωμοσύνη γι' αυτό, αλλά στις ζωές πολλών άλλων ανθρώπων δεν είναι, από τις φυσικές καταστροφές και όλα αυτά που φέρνουν μαζί τους, οπότε δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω, νιώθω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια εποχή που όλο ένα και πιο περίεργο θα είναι να κρατάμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο τι γίνεται, τι μας επηρεάζει και τι δεν μας επηρεάζει και τη δυσκολία. Δεν ξέρω. Πολύ συχνά είχα τη διάθεση να ανεβάσω κάτι εδώ, δηλαδή έχω διάσπαρτα πλάνα από διάφορες φάσεις αυτού του διμήνου που δεν έκανα βίντεο και πάντα υπήρχε αυτή η διάθεση ότι θα μπορούσε αυτό να είναι υλικό για vlog και μετά κάτι γινόταν και έλεγα καλά άστο τώρα που να ανεβάζω, εγώ το νιώθω, είναι και άκερο, άτοπο και... Οπότε στη διάρκεια αυτού του βίντεο, του εισαγωγικού, θα παίξουνε αυτά τα πλάνα από εδώ και από εκεί, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση. Έχω αποφασίσει και όσοι με ακολουθείτε ας πούμε στο Instagram που είναι η βασική πλατφόρμα στην οποία επικοινωνώ, θα έχετε δει ότι στις στιγμές της κρίσης κρατάω ας πούμε το Instagram μου μόνο για να μεταφέρω πληροφορίες που έχουν να κάνουν κυρίως με εθελοντικές δράσεις και με το πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος στη δυσκολία. Δεν αναφέρω τίποτα άλλο και επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό να κάνω με τόσους χιλιάδες ανθρώπους που με ακολουθούν, αλλά επειδή ταυτόχρονα μου λείπει η επικοινωνία και η αισιοδοξία και το να πούμε και κάτι που να είναι λίγο πιο ανάλαφρο, το τελευταίο μου νέο, αλλά πολύ ωραίο, σας το ανακοίνωσα πριν από 3-4 μέρες την Κυριακή, είναι ότι έφτιαξα ένα κανάλι στο Viber για την μικροκυτρινότητά μας, για να βάζω εκεί όσα... Μισό λεπτό. Το κατέβασα αυτό για να μην με δει το courier έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι λειτουργεί κιόλας. Δεν νομίζω ότι κάνει κάποια διαφορά. Νομίζω ότι απλά θα κατεβάσω και θα κάνω αυτή την κλασική εδώ πέρα... καραφλοχωρίστρα μου. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα λοιπόν ότι ήθελα να μεταφέρω αυτή την μικροκυτρινότητά μας, είναι μικροκοινότητα, παρέα με το κίτρινο, μικροκυτρινότητα, όπου κίτρινο της ημέρας, η αισιόδοξη είδηση, βίντεο, κάτι που θα σε συγκινήσει και θα σε κάνει να ανακάμψεις λίγο και να εμπιστευτείς ξανά λίγο την ανθρωπότητα. Να μεταφέρω λοιπόν εσάς τους εκλεκτούς ξεχωριστούς σε μια ομάδα και ένα κανάλι στο Viber. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς έχετε Viber. Είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας που μπορείς να την κατεβάσεις δωρεάν στο κινητό σου. Πάρα πολλοί από εσάς έχετε Viber. Έχω δει τα στατιστικά της εταιρείας, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω όμως αν ακολουθούσατε μέχρι στιγμής κάποιο κανάλι. Εγώ, ας πούμε, ακολουθούσα πολύ καιρό το κανάλι του Άκη Πετρετζίκη. Και κάθε μέρα σου στέλνει μια συνταγή να σε βοηθήσει και με το τι να μαγειρέψω σήμερα. Εγώ θα σας βοηθάω στο τι αισιόδοξο να σκεφτώ σήμερα, από πού να κρατηθώ για να έχω μια σπιθαμή ελπίδας. Εγώ αυτό θα κάνω εκεί. Ήδη έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος και σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας αφήσω στο description box ένα link το οποίο θα σας στέλνει κατευθείαν, θα σας παραπέμπει στο κανάλι για να μπορέσετε να κάνετε subscribe. Όλα αυτά είναι δωρεάν. Υπόσχομαι, όπως το υποσχέθηκα και στο Instagram, ότι δεν θα σπαμάρω. Αν και μπορεί και λίγο να ανεβάζω σαν stories, αλλά
εκεί στο channel πράγματα. Θα μου πείτε κιόλας, υπάρχουν ανοιχτά comments και μπορεί να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία. Η επιθυμία μου ήταν να μην προκύπτω σαν περιεχόμενο στους ανθρώπους στους οποίους δεν είμαι επιλογή τους και δεν είναι επιλογή μου. Εκεί υπάρχει μια στενή κοινότητα, ένα ασφαλές μέρος τέλος πάντων, με ανθρώπους που μάλλον ταιριάζουμε και μάλλον μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλά και μπορούμε να συγκινηθούμε κοινά και να είμαστε και λίγο boomers και λίγο ανασφαλείς αλλά και γαμάτοι ταυτόχρονα. Μια τέτοια κοινότητα τέλος πάντων, γιατί τα social media έχουν ένα εύρος πολύ μεγάλο που κάποιες φορές χάνεσαι μέσα σε αυτό, υπάρχει ένα χάος, πιετιέσαι μπροστά σε προφίλ ανθρώπων που λένε «Ας το διόλου, τι θέλει αυτή εδώ» και τέτοια. Θέλω ένα μέρος που να είναι λίγο πιο ήσυχο και νομίζω ότι είναι ιδανικό αυτό στο Viber. Σας προσκαλώ για να τα λέμε και εκεί. Και αυτό είναι το τελευταίο και πολύ ωραίο πράγμα που έγινε. Το άλλο πολύ βασικό που έγινε αυτόν τον καιρό ήταν η εσωτερική μετακόμιση εδώ στο σπίτι που κάναμε, για την οποία σας έλεγα πάρα πολύ καιρό νωρίτερα ότι θέλω το δωμάτιο που είναι μέσα όλα τα παπούτσια να το φέρω έξω και τον Ιαν που ήταν έξω να τον βάλω μέσα και μπλα μπλα. Έγινε αυτό σε κανονική μορφή μετακόμιση. Δηλαδή, πραγματικά ο πανικός που προκλήθηκε στο σπίτι ήταν σε κανονική μετακόμιση. Και έχω αρκετό υλικό από αυτό. Να πέσει το βίντεο. Ωραία. Πού ήσουν, Αθηνά μου? Γιατί δεν με φώναξες νωρίτερα? Έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν. Τα παίρνω. Τα παίρνει, φεύγει. Θα τα διευθετήσει, γιατί πρέπει να διάσουν λίγο ντουλάπες. Κάτι έχει γίνει τώρα, είναι λίγο μπλεγμένα, αλλά δεν κάτι χωράνε έχει πια ούτε μπαζάρ. Όχι, έχουμε ούτε φύγει μπαζάρ από τον μπαζάρ και πάμε. Έχω πες ότι έχω μια αποθήκη ολόκληρη πράγματα για τον μπαζάρ. Λέει με να νοικιάσουμε μια αποθήκη, γιατί λέω πριν 10 χρόνια πρέπει να ήταν αυτό. Να την κάνουμε για 6 μήνες, για ένα χρόνο. Μου λέει, μήπως για 3 μήνες. Θα το κάνουμε, μωρέ, τον μπαζάρ. Θα το κάνουμε. Ναι, θα το κάναμε, αλλά πάλι COVID και τα λοιπά. Ναι. Τέλος πάντων, η αποθήκη είναι 1,5 χρόνο περίπου στην κατοχή της μέσης και την έχει γεμίσει μέχρι πάνω για αυτό τον μπαζάρ. Οπότε τώρα αυτά θα δοθούν σε φίλους, φίλες, γνωστούς, γνωστές που θα έχουν πάρα πολλά τακούνια να πάνε πάρα πολλές εκδηλώσεις και μερικά sneakers βέβαια. Events, γιατί events, events. Events, μπότες, αυτά. Τέλεια τα έχουμε πάει. Από πίσω βλέπω το μωρούνι μου. Το μωρούνι, ναι. Το μωρούνι μου. The next morning. Η ειδική ομάδα καταδρομών είναι εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Είναι μια όμορφη Κυριακή. Κοιμάται η μικρή. Τα κάνουμε όλα μέχρι στιγμής αθόρυβα. Αυτό το δωμάτιο θα αδειάσει. Θα πάνε όλα πίσω, μέσα, δεξιά, αριστερά. Η Αλίκη είναι εδώ με αυτό το ύφος. Έλα, Αλίκη, να σε. Α, δεν είμαι. Ναι, δεν είναι τώρα η κατάσταση. Ενώ τις άλλες φορές είμαι. Πολύ καλά. Μία σειρά από πράγματα θα συμβούν. Πολύ οργανωμένα, πολύ όμορφα. Μπράβο. Έχω πάρα πολλά πράγματα συνεχόμενα εδώ στον τοπίο. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρνω. Να χαιρετήσουμε αυτό το δωμάτιο. Πολλά, πολλά, πολλά αφήνω. Σήμερα τα τελειώσουν όλα, παιδιά. Αγάπη μου, εκεί που πετάς δεν χρειάζεται να κανονική μετακόμιση. Κανονική βοήθεια. Έχω δουλέψει σε μαγαζί με βαγκούθια. Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρεις πως γίνεται. Ναι, μπορώ κι άλλα, αλλά δεν είχε, δεν είχε. Αγάπη μου, αγάπη μου. Χριστέ μου. Χριστέ μου. Βοήθεια. Θα πάρει και το έμπλο από εκεί. Πάμε άκρη, πάμε άκρη. Μεταφορές μετακομίσεις, καλές να είναι 6.97. Το σηκώνω με. Τη σόφη με τη σκούπα εδώ. Ετοιμοπόλεμη. Δεν την κάνω πλάνα γιατί έχω καταλάβει δεν θέλει. Όποτε είναι, περνάει η κάμερα, εξαφανίζεται. Α, και έχει μείνει εδώ το έπιπλο, βέβαια. Μετά. Ναι, το φέρουμε. Εντάξει.
Ξαναβάμε το εκεί που ήταν. Είναι στερεωμένο στο τοίχο. Βλέπεις από εδώ. Αν βάλεις από εδώ απ' έξω. Να σου φέρω το κατσαβίδι. Έχουμε όλες τις... Α, δεν γίνεται. Παιδιά, είναι σε κανονική μετακόμιση. Πού είναι. Δεν έχω πάρει πόρτα. Αχ, τι κλαίω. Απίστευτο όλο αυτό που σημαίνει. Έτσι να πούνε ψαλίδι. Α, τους αρέσουν αυτά. Ποιος η ετικέτα. Αρέσουν στα παιδιά, ναι. Αλλά να το κόψουμε, ναι. Όχι, άμα παίζει με την ετικέτα. Στο YouTube χειρότερα. Ναι, βέβαια. Λογικό, παιδί μου, λογικό. Αντίο. Θεέ μου, η σκουκαρίστρα που είναι σιδερόστρα, πώς τη λένε, έλεος. Θέλω καθόλου εδώ. Θέλω να κατέβω τώρα να την πετάξω. Έφαγε μικρή. Αυτά εδώ δεν τα αντέχω με τίποτα ψυχισμός μου. Νιώθω ότι είμαι σε παλαιοπολείο στο κέντρο. Πιστεύω ότι θα τα βάλω εδώ κάτω. Ωραία, ωραία, να μην το βλέπω. Καλά το έχουμε πάει, δεν μπορώ να πω. Τάισα τη μικρή, έκανε μπάνιο, φύλασε, κοιμήθηκε, πώς δεν με πήρε και εμένα ο ύπνος δίπλα της. Με πήρε λίγο, αλλά εντάξει. Η ώρα είναι 9:20 και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Βοήθεια. Με δύο κομμάτια πίτσα μπορώ να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Μόλις θα φάω, θα ξεκινήσω. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραίο είναι αυτό το background. Δεν θα μείνει έτσι. Αυτό έχω προλάβει να το πω. Ότι έχουμε κάνει όλη αυτή την αλλαγή, αλλά δεν είναι αυτό το τελικό που θα συμβεί εδώ στο σαλόνι, αλλά θα συμβεί το Νοέμβρη μια ειδική κατασκευή ντουλάπα. Δεν νομίζω ότι το έχω πει. Αλλά θα είμαστε προς το παρόν με αυτό και μετά άλλα. Άλλα κι άλλα γι' άλλα. Η μικρή κάνει τον πρωινό της υπνάκο. Unpopular opinion που θέλει να γίνει popular. Γιατί κόβουμε αυτό τον υπνάκο όταν μεγαλώνουμε. Εσάς δεν σας τυχαίνει να ξυπνάτε μια ώρα, να τρώτε το πρωινό σας, να ετοιμάζεστε, να έχει περάσει μια μισή ώρα από την ώρα που έχετε ξυπνήσει και να λέτε τώρα ιδανικά θα ξανακοιμόμουν άλλη μια ωρίτσα. Και μετά να αρχίζει η καθημερινότητα, η ζωή, η δουλειά. Το σχολείο, οι υποχρεώσεις, γιατί μας κόψανε αυτό τον πινάκο στη ζωή. Έχω να αντιμετωπίσω αυτήν εδώ την κατάσταση που δεν την αντέχω με τίποτα. Χαλό. Όσο προλάβω, το σχέδιο παραμένει να μπουν εκεί πέρα κάτω για το προς το παρόν. Προς το παρόν μέχρι τον Νοέμβρη εννοώ. The jokes on me.
Έστησα το κάδρο, ετοιμάστηκα και άκουσα ένα κλάμα από μέσα. Ήταν ψέμα. Δεν προλάβω τίποτα. Δεν θα προλάβω τίποτα, είναι όρθια. Εντάξει, στο απογευματινό ύπνο. Ζουζούνα μου. Όχι, παιδί μου. Φυσικά, εκείνη την ημέρα θα κάναμε κάποιες επεμβάσεις και στο παιδικό δωμάτιο. Το οποίο όμως παιδικό δωμάτιο με τα τούτα και με τα κίνα δεν σας το έχω δείξει ποτέ πώς έχουν γίνει μεταβάσεις. Ενώ έχουν γίνει σταδιακά τους τελευταίους 3 μήνες διάφορες αλλαγές. Οπότε θα το πάρω από λίγο πιο πίσω για να δείτε πώς από εντελώς βρεφικό πήγαμε σε αυτό που είναι για να κοιμάται η μικρή και να είναι ο δικός της ο χώρος. Γιατί είναι άλλο πράγμα το δωμάτιο που χρειάζεται μέχρι τους 6-7 μήνες. Που θα πάει το παιδί στο δικό του χώρο και άλλο αυτό που χρειάζεσαι μετά. Οπότε έχω κάποιο υλικό μαζέψει ανά τα διαστήματα αυτά για να καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Over 1 month later. Ωραία, τώρα στο παιδικό δωμάτιο, το οποίο έχει λειτουργήσει πολύ καλά εδώ και περίπου ένα μήνα, θα φύγει η αλαξιέρα, γιατί στηρίζεται όλη την ώρα πάνω εδώ, τραβάει το καλώδιο της κάμερας, έχει και αυτό το φωτάκι που έχει το καλώδιό του, τώρα το έχω βγάλει, οπότε θα βάλουμε ένα ράφι εδώ με 2 διακοσμητικά, να μπουν τα πράγματα με τα καλώδια πάνω εδώ πέρα, να μην έχω το άγχος, να φύγει και η αλαξιέρα, να μην έχω το άγχος, να είναι εδώ άνετη, ωραία, να κάνει ό,τι θέλει. Χωρίς να έχω άγχος. Αυτός είναι ο στόχος. Να μην έχω άγχος. Θα φύγει και η αλαξιέρα, τη ξελίνη η νονέτα. Τη λύνη. Ξελίνη δεν υπάρχει σαν λέξη. Δεν υπάρχει. Είναι το δένο. Ξεδένο. Ξεδένο. Υπάρχει και τέτοια. Μια ζωή. Αλλά και κοντινό. Είσαι ευτυχισμένη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη γιατί από την άλλη πλευρά της κάμερας είναι το λουλούδι μας. Το γιουκουμαδάκι της παραλίας. Ναι, παιδιά, να μην αγχώνεται κανένας μας εδώ στο δωμάτιο. Μπορεί να, πούμε, να καίγεται μια κατσαρόλα, να τη λέω είναι μια στιγμή στο δωμάτιό σου να τρέχω στην κατσαρόλα και να σκέφτομαι θα χτυπήσει καμιά γωνίτσα. Σωστά. Σωστά. 2 παιδιά έχεις κάνει. Δεν λέω σωστά. Εγώ. Ναι, εσύ. Ναι, όλα, ό,τι πεις είναι σωστά. Μπράβο. Να. Και πάνω στη σχολή. Προσπαθώ να το πιάσω μια στιγμή. Αυτό έτσι. Δεν με σκοτώσει. Θέλω να πάω στον David Guetta. Μπαμπά, σε πειράζει να σε βγάλω στο YouTube. Ναι, με πειράζει πάρα πολύ. Έλα, με, ας το να μην το ρωτάς. Έλα, παιδί. Δεν έχει υπογράψει τον DNA σου. Ναι. Όπα, παιδιά, είναι τεόμο χτυπησμός. Ορίστε. Σου φτιάχνω ένα καντράκι. Κοίτα το τι ωραίο το έφτιαξε. Μπράβο! Μπράβο ρε κύριο. Α, αυτό είναι θείο. Όχι, δηλαδή μας κάνει αυτό. Αλλά δεν είναι... Πρέπει να το ακουμπήσουμε κάτω ρε αγάπη μου. Δεν γίνεται στον αέρα. Να βιώνουμε. Περίμενε. Για ξανακάνε εδώ. Πολύ βιαζελέτρια εγώ. Κάνε μα να δούμε. Δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές στον αέρα. Δεν γίνονται. Δεν με κάνεις τρελή. Τι θες να κάνω. Εδώ βλέπετε τι έχει, εδώ. Έχει αυτά τα ξύλινα που μπαίνουνε. Και τι μαγειάζουν αυτά τα ξύλινα. Α, δεν αυτό πάει να βγάλει. Εδώ το το τρύψα τι καλά καλά. Το καπάκι. Ποιο καπάκι, αυτό. Ναι. Α, ναι, θα βρήκαμε.
Όχι, το βρήκαμε, το βρήκα. Το βρήκαμε μαζί, γιατί σας είπα ότι έχει βίδα εκεί. Και έχει βίδα, το είπα. Όλες αυτές οι βίδες που τις πετάς δεξιά και αριστερά, εμείς θα θυμηθούμε να τις κάνουμε. Εδώ, τις έχω όλες μαζί. Ναι, αλλά ποια μπαίνει πού. Αυτό τώρα θα είναι δικό σας πάζιο. Της Λαλουλίνας. Ναι. Οπότε εδώ όλα τακτοποιημένα. Αου! Τελείω. Παιδί μου. Ναι. Με ρωτάτε πάρα πολύ για το κρεβάτι τύπου Μοντεσόρι και δεν ξέρω ακριβώς τι να σχολιάσω και πώς να το πω, γιατί δεν είμαι ειδικός. Απλά αποφασίσαμε να πάμε με αυτή την επιλογή, γιατί αυτά που έχουμε διαβάσει σε σχέση με το να χρησιμοποιείς κούνια ή μοντεσοριανό κρεβάτι, μας τέριαζαν περισσότερο για το κρεβάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα άλλα είναι λάθος, αλλά αν πω κάτι και εσείς έχετε μια κούνια, μπορεί να σκεφτείτε γιατί εγώ έχω πάρει την κούνια και εσείς έχετε κάνει αυτό. Και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μιλήσω για αυτά τα θέματα, γιατί δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν και να αισθανθεί δύσκολα με την επιλογή που έχει κάνει. Το δικό μας το παιδί, η προσωπικότητά του και έτσι όπως την ζήσαμε, φάνηκε να της ταιριάζει αυτή η ανεξαρτησία και το να έχει τον χώρο της έτσι διαμορφωμένο που να είναι απολύτως ένα ναι. Δεν πειράζει τίποτα να κουμπίσεις εδώ, ναι, ναι, εκεί πήγαινε, ένας χώρος δηλαδή που να μην έχει, όχι, μη, όχι, μη. Είναι έτσι διαμορφωμένο το δωμάτιό της που να είναι παντού, ναι, πήγαινε. Ακούμπα, πιάσε, κάνε, ράνε. Αυτός ήταν ο στόχος. Τι άλλα γίνανε αυτά τα διαστήματα. Κάναμε καμπάνια για το Project Soma, για το πρώτο drop. Κάναμε και την καμπάνια για τα παπούτσια για το πρώτο drop, τα πιο καθημερινά δηλαδή, γιατί τα κουνάκια θα έρθουν και αυτά λίγο πιο κοντά στις γιορτές. Γίνανε καμπάνιες. She saw things, felt things, heard things from people who didn't know how to sing. Oh, they scream from the top of their lungs, shouting out, they wanna know. I love someone. People are dying, politics lying, people directing the show. Storms are raging, earthquakes are shaking, everyone's speaking out love, love. Προσπαθώ να βρω
τώρα τους ρυθμούς αλλάζουν συνέχεια, γιατί αλλάζουν οι ανάγκες της μικρής, αλλάζει ο χρόνος που κοιμάται, αλλάζει ο χρόνος που είναι πολύ δραστήρια, αλλάζουν οι συνθήκες του, από να μπουσουλάει, στέκεται, είναι αλλιώς από το να είναι εντελώς μωράκι, μόνο αγκαλιά και τέτοια, όλα αλλάζουν, οπότε είμαι σε μια συνεχή κίνηση και ροή. Δεν ξέρω. Θέλω πολύ να τα προλαβαίνω όλα. Έρχονται και άλλα πράγματα εντωμεταξύ. Όταν το στούντιο ετοιμαστεί, λίγαν συντόμως θα γίνει αυτό και θα σας το παρουσιάσουμε και θα σας το δείξουμε χαρές και τιμές με τον Φου μαζί, με το Fipster. Έχουμε κάνει και ένα στούντιο για podcast. Ναι, ετοιμάζουμε περιεχόμενο για podcast. Έχω ενθουσιασμό και ταυτόχρονα λέω, θα τα προλάβουμε, θα τα καταφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε. Αυτό είναι το βασικό. Θα προσπαθήσουμε και επίσης θα προσπαθήσω να συνεχίσω να είμαι συνεπής εδώ. Όση δυσκολία υπάρχει εκεί έξω, προσπαθώ. Για μένα είναι πολύ σημαντική η ισορροπία. Κάποιες φορές τα καταφέρνω, κάποιες φορές όχι, αλλά και η επαφή με εσάς είναι πολύ σημαντική. Οπότε θα βρω έναν τρόπο να τα μπαλατζάρω όλα. Ελπίζω, εύχομαι, ευελπιστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Και θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη.